Έχουν κλείσει οι αιτήσεις βάσει του ποσού και χθες εγκρίθηκαν άλλα 350.000 ευρώ. Άρα άλλες 500 αιτήσεις ή 300. Ακριβώς. Ουσιαστικά εγκρίθηκε η επέκταση του σχεδίου για ακόμα 500 νοικοκυριά. Είχε αυξηθεί ο προπολογισμός από 600.000 σε 950.000. Και ο λόγος είναι ακριβώς αυτό που είπα, δηλαδή η αυξημένη ζήτηση που υπήρχε για το σχέδιο φορτηγιών και το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί, αλλά και παράλληλα η ανάγκη να στηρίξουμε τα νοικοκυριά σε αυτές τις περιόδους όπου το κόστος ενέργειας είναι αρκετά αυξημένο. Ναι. Άρα τώρα πόσες αιτήσεις βάσει του πρώτου καλέσματος, έτσι των 1.300 ήταν 1.300, πόσες ήταν που κλείδωσαν? Ήταν 1.300 και ακριβώς ο αριθμός των 1.300 είχε συμπληρωθεί τη Δευτέρα. Οπότε η χρονική στιγμή που δόθηκε η παράταση ήταν ακριβώς το χρόνο που έπρεπε να δοθεί για να συνεχίσει το σχέδιο και για να διακοπεί. Άρα το σχέδιο είναι ανοιχτό μέχρι να συμπληρωθούν άλλες 500 αιτήσεις ή μέχρι ποια ημερομηνία, κύριε Τσομέτη? Φυσικά είναι ανοιχτό μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2022, όπως και το προηγούμενο και το αρχικό το σχέδιο. Αλλά αναμένεται ότι ο αριθμός των 500 αιτήσεων θα συμπληρωθεί ξανά πιο νωρίς, οπότε πιθανόν να κλείσει πιο νωρίς από την 1η Οκτωβρίου. Άρα δεν αποκλείεται να έχουμε και τρίτη απόφαση επέκταση του σχεδίου ή αύξηση των αιτήσεων? Αυτό δεν το ξέρω, αυτό δεν έχει καθιστεί. Η παρότρινη στη δική μας είναι όσοι ενδιαφέρονται και όσοι έχουν ανάγκη αντικατάσταση του κρητιακού του, να μην το καθυστερήσουν, να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία η οποία υπάρχει για να καταφέρουν. Ωραία, και λάτε να θυμίσουμε ακριβώς τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, κύριε Τσομέτση. Λοιπόν, το σχέδιο προνοεί για την αντικατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης του νερού. Με τα ολοκληρωμένα συστήματα εννοούμε τα πλαίσια και των κυλίντρων αντίληψης του νερού μαζί. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες θα γίνουν πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις. Η ενεργειακή κλάση του κυλίντρου πρέπει να είναι για παράδειγμα B, αν είναι μέχρι 200 λίτρα. Τα πλαίσια πρέπει να έχουν πιστοποίηση στο αρχείο. Και η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, ο οποίος είναι γραμμένος σε σχετικό μικρό. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω ότι κατά τη διάρκεια αυτή τη συμπλήρωση αυτών των αιτήσεων προκύψαν οποιαδήποτε ζητήματα, χρειάζεται να διευκρινίσουμε κάτι σε όσους ενδιαφέρονται, κύριε Τσομέτση? Η διαδικασία είναι απλή για κάποιον ο οποίος έχει βασικές γνώσεις υπολογιστή, γιατί είναι ηλεκτρονικά υπολογιστή αντίστοιχο, και θα αφιερώσει ένα ελάχιστο χρόνο για να διαβάσει τις οδηγίες του υπάρχουν. Δηλαδή. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια εννοούσα, κύριε Τσομέτση, δηλαδή να θυμίσουμε ότι είναι ανά άτομο, ανά οικογένεια που μπορεί να γίνει αυτή η αίτηση, μπορεί να είναι και στην κυρία κατοικία, μπορεί να είναι και σε εξοχικό. Θυμίστε μας λίγο τι προβλέπει το σχέδιο. Είναι αντικατάσταση των ηλιακών σε κατοικίες. Οπότε το κριτήριο είναι να είναι κατοικίες, με οικιακή διαστημίση όπως φαίνεται στο λογαριασμό της ΑΕΠ. Δεν εξετάζεται αν είναι κυρία κατοικία ή εξοχική, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να ελεγχθεί κάτι τέτοιο. Οι κατοικίες που είναι επιλέξιμες είναι κατοικίες για τις οποίες η άδεια οικοδομής ή η πολεοδομική άδεια είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007. Άρα μιλάμε για παγιές κατοικίες και ο λόγος είναι ακριβώς για να δώσουμε προτεραιότητα σε πιο παγιά συστήματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αντικατάσταση και να πάρουμε σε υπόψη ότι ο χρόνος απόσταση του συστήματος είναι πέραν των 15 ετών. Δεν υπάρχει κάποια άλλη προϋπόθεση, εκτός του ότι η αίτηση πρέπει να γίνει από ένα φυσικό πρόσωπο και όχι από εταιρεία. Το οποίο φυσικό πρόσωπο θα ειδοποιηθεί. Μάλιστα. Από το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνουν δύο για δύο διαφορετικές κατοικίες, αυτό ρώτησε. Όχι, οι παθητητές μπορεί να υπογράψουν μόνο μία. Μάλιστα. Εκεί που είναι και ο λογαριασμός, για παράδειγμα, της ΑΕΚ, έτσι μπορεί να διαπιστωθεί. Δεν ελέγχεται και δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθεί αν είναι η ιδιοκτήτης της κατοικίας ή αν είναι ο λογαριασμός της ΑΕΚ πάνω του. Τα μόνο που χρειάζεται είναι τα τιμολόγια που θα εκδοθούν, να είναι στο όνομά του. Ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι ο ίδιος που πλήρωσε για να γίνει επένδυση και είναι ο ίδιος που θα πρέπει να λάβει τη χορηγή. Μάλιστα. Κατανοητό. Κυρία, να δούμε και το άλλο το σχέδιο που τρέχει για φωτοβολταϊκά. Και εκεί είναι αυξημένο το ενδιαφέρον, προφανώς λόγω και της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν αποδίδει, αν βλέπετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αν έχει αυξηθεί η παραγωγή. Να πούμε ότι το σχέδιο χορηγιών είναι για κατάσταση φωτοβολταϊκών ή και θερμομόνωση ορφής. Είναι μια σημαντική επένδυση για εμάς, γιατί συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργεια.
Υπάρχει προφανώς από την ένα ενδιαφέρον, το οποίο από την ένα ενδιαφέρον δεν το βλέπουμε τόσο από τις επίσης ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα να υλοποιήσει κάποιος την επένδυσή του. Αλλά από τα ερωτήματα κυρίως που έχουμε από τους καταναλωτές, από τις πληροφορίες που ζητούν οι διαδηλωτές, έχουμε μέχρι σήμερα λάβει γύρω στις 2.000 αιτήσεις. Αλλά αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα, για τον λόγο που είπα, ότι από την ημερομηνία προκήρυξης του σχεδίου μέχρι σήμερα αναμένεται ότι θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για εγκαταστάσεις. Οπότε αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα λάβουμε ακόμα περισσότερες αιτήσεις. Είτε γι' αυτό για το άλλο σχέδιο που συζητούσαμε για εγκατάσταση ή αντικατάσταση θερμοσύμφωνα, έχουν ξεκινήσει και οι καταβολές από πλευράς του Υπουργείου. Έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η καταβολή των φορολογικών. Ναι. Προέκυψε ήδη κάποια απόρριψη για διάφορους λόγους για το πρώτο σχέδιο για το θερμοσύμφωνα. Δεν προέκυψε απόρριψη. Συνήθως τη χάνουν για διάφορους λόγους. Μπορεί να μην επιλέξει την κατοικία, μπορεί να έχει υποκληθεί αίτηση από μήνυμα και ούτω, δηλαδή από νομικό πρόσωπο αντί από φυσικό πρόσωπο. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Γενικά σε κάθε σχέδιο φορολογικών υπάρχει ένα ποσοστό απόρριψη, το οποίο είναι εύλογο. Δεν παρατηρείται όμως κάτι υπερβολικό, ούτε κάτι παρακολουθεί. Μία τηλεθεάτρια τώρα ρωτά, κύριε Τσαμέτη, αν ισχύουν και για τα προσφυγικά τουρκοκυπριακά σπίτια τα σχέδια. Ναι, προφανώς ισχύουν για όλες τις κατοικίες, οι οποίες είναι νόμιμες. Και οι τουρκοκυπριακές κατοικίες έχουν τελειώσει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαμέτη. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, Ιάκωβε, κατοικιστικές εξελίξεις. Πάμε ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι κάνει ο κύριος Τζο.